πιο πένθυμο εμβατήριο με την τρομπέτα, με όλη την μπάντα του Παντελή Παντελίδη, να παίζουν αυτά τα τραγούδια που όλοι ήταν πάνω στα τραπέζια και διασκέδαζαν. Ή το κίτρινο μικρό αυτοκινητάκι με αθήγκανους, οι οποίοι είχαν τη μικροφωνική εγκατάσταση, τα ηχεία ήταν μεγαλύτερα από το κίτρινο σμαρτάκι, με την ένταση να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να βγάλουμε το ζωντανό και να ακούμε το κοντρόλ και τον αέρα, να ακούμε τον κόσμο, ο καθένας να θέλει να πει το δικό του αντίο και να ακούμε και τη μουσική, να είναι μουσικό χαλί, μουσική υπόκρουση σε όλο αυτό το τραγικό που ήταν σε εξέλιξη στην κηδεία του Παντελή Παντελίδη. Ναι. Ήτανε απίθανες στιγμές και εμείς το θυμόμαστε, είμαστε στον αέρα. Είναι αυτό το τραγούδι. Ναι, αυτό. Αυτό. Δεν είχε καμία σχέση όμως αυτή η μουσική με αυτό. Το είχε στο πένθυμα. Το έπαιζαν πένθυμα. Ήταν τόσο βαριές οι νότες, τόσο αργά βγαίνανε μέσα από τα μουσικά όργανα. Μας είχε συγκλονίσει όλους και το συζητάγαμε βέβαια μεταξύ μας ότι ήταν συγκλονιστική σαν εμπειρία. Παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω. Ήμασταν στον αέρα τη στιγμή που συνέβη το τροχαίο. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Και δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που είναι ο Στέφανος ο Κωνσταντινίδης. Είμαστε παρέα. Και κάνει το κινητό του, παίρνει ένα μήνυμα και κάνει έτσι. Και κάνει αυτή την κίνηση έντρομος και πετάγεται έξω από το πλατό. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Τρελαινόμασταν ότι είναι κάτι. Ναι. Και λέει, παιδιά, και μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή μας είπε ότι υπάρχει ένα σοβαρό τροχαίο με το Παντελή και δεν ζει, παιδιά, το Παντελή. Ναι. Δεν το είπαμε στον αέρα. Δεν το είπαμε ποτέ στον αέρα. Όταν βγήκε επίσημα, το είπαμε στην εκπομπή μετά. Με παίρνει τηλέφωνο ο Δημήτρης ο Σαρής εκείνο το πρωινό. Ναι. Μου λέει, μπορείς να μας πεις ότι είναι αυτό. Του λέω, έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, δεν νομίζω ότι ισχύει, δεν έχω τέτοια εικόνα. Ναι, γιατί έβγαινε διάφορα, είναι που και τυχαίνει, συνάδελφος. Δεν ήμασταν και σίγουροι, λέγαμε τώρα να το πούμε και να... Ναι, ήταν τόσο τραγικό που δεν το πούμε. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που εσείς είστε στον αέρα, γιατί εγώ ξέρω και το ρεπορτάζ πίσω από αυτήν την ιστορία, συνάδελφος ο οποίος σήμερα εργάζεται εδώ στο σταθμό, κατεβαίνει, μάλλον ανεβαίνει την Ηλιουπόλεως, στο κομμάτι της Βουλιαγμένης και φτάνει στο σημείο και βλέπει το τροχαίο, του μεταφέρουν, το βλέπει, το καταλαβαίνει ότι είναι ο Παντελής Παντελίδης και είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει, παιδιά, είμαι μπροστά στο τροχαίο, είναι ο Παντελής Παντελίδης, είναι δεδομένο. Προσπαθούμε όλοι να επιβεβαιώσουμε από την τροχαία, κανείς δεν επιβεβαιώνει. Μιλώντας στη συνέχεια με τον διοικητή της τροχαίας, τυχαίνει να είναι στα 100 μέτρα από το τροχαίο δυστύχημα, γιατί έχει προκληθεί και άλλο τροχαίο στην επόμενη γέφυρα και φτάνει 3 με 5 λεπτά από τη στιγμή που γίνεται το τροχαίο δυστύχημα. Και την υπόλοιπη ιστορία την ξέρουμε όλοι πώς εξελίχθηκε. Απίθανη ιστορία, παιδιά. Απίστευτη, τραγική ιστορία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο, αγαπημένοι συνάδελφοι. Πάμε. Ωραία.